οριζόντια μέτρα για τον νομό Αττικής με στόχο τον περιορισμό της διασποράς. Το ερώτημά μου είναι όλο αυτό το διάστημα των 7 μηνών, εκτός από τα περιοριστικά μέτρα, μεριμνήσατε για την αξιοποίηση των επιστημόνων δημόσιας υγείας που γνωρίζουν τις συνθήκες στην κοινότητα, προκειμένου τα μέτρα αυτά να μην είναι οριζόντια αλλά στοχευμένα και σε επίπεδα δήμων? Φροντίσατε να μετέχει η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας στην αντιμετώπιση του κορονοϊού, με δεδομένο ότι το 80 με 85% των πολιτών που θα μολυνθεί θα έχει ήπια συμπτώματα και δεν θα έχει αντιστοίχηση στο σύστημα υγείας? Και ένα τρίτο ερώτημα, πόσο αντίφαση είναι από τη μία να λαμβάνετε μέτρα περιοριστικά για όλη την Αττική και από την άλλη να ανοίγουν τα σχολεία με περισσότερους μαθητές ανατάξει σε σχέση με πέρσι, από 22-25, με λιγότερους εκπαιδευτικούς και χωρίς καμία προσπάθεια εξέβρεσης αιθουσών, όπως πρότεινε ο τέος Υπουργός Υγείας αλλά και ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας στους διεθνούς οργανισμούς, ο κύριος Μόσχιαλος? Το πρώτο ερώτημα απευθύνεται στον Υφυπουργό Υγείας και τα υπόλοιπα μπορείτε και εσείς, κύριε. Ναι, να ξεκινήσω το δικό μου. Το είπα και στην εισήγησή μου. Αν πραγματικά υπάρχει κάποιο μοντέλο παγκοσμίως το οποίο να αφορά σε μητροπολιτικές υπηρετικές περιοχές κάθετα μέτρα που να αφορούν τον κάθε Δήμο ξεχωριστά, περιμένουμε πολύ χαρά να γίνω κι εγώ κοινωνός αυτών των νέων διαδικασιών. Επειδή όμως και μελετάμε πολύ και συνεργαζόμαστε πάρα πολύ και πιστεύω ότι θα συμφωνήσετε κι εσείς ότι η αγωνία μας είναι κοινή για τα ζητήματα αυτά, πέρα από την γενικότερη άποψη η οποία παρουσιάζεται περί μέτρων, ας μην μεταφέρουμε το ζήτημα των συνεργασιών, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι εκεί είναι το ζήτημα των επιστημόνων της κάθε περιοχής. Η κάθε περιοχή έχει το επιστημονικό κομμάτι που άπτεται της πρωτοβάθμιας φροντίδας. Προφανώς υπάρχουν συνεργασίες με όλους αυτούς και ακόμα και σε ζητήματα ιχνηλάτησης. Αυτό συμβαίνει. Δεν συμβαίνει όμως κάθετα σε παιδοδήμων. Οριζόντια σε όλη τη χώρα συμβαίνει. Άρα ο κάθε μηχανισμός ξεχωριστά που λειτουργεί στο επίπεδο της πολιτικής προστασίας, και μιλάω για το δικό μου κομμάτι ευθύνης, θα μου επιτρέψετε, συνεργάζεται σε κάθε επίπεδο. Όμως υπάρχει μία σύγχυση σε όλη αυτή την επιχειρηματολογία. Να αξιοποιήσουμε το επιστημονικό προσωπικό της κάθε περιοχής. Σωστό. Για να μπορέσουμε να πάμε σε πιο συγκεκριμένα μέτρα κάθετα σε δήμους. Λάθος. Δηλαδή υπάρχει μία σύγχυση τέλος πάντων στο τι μπορεί να γίνει και βάσει ποιο πρωτοκόλλων. Είναι συγκεκριμένα τα πρωτόκολλα και τα εργαλεία δουλειάς. Και νομίζω ότι δεν υπάρχει κανένας που να θέλει μέσα από αυτή τη διαδικασία να μην βγουν κερδισμένοι οι ίδιοι πολίτες. Γιατί οι ίδιοι πολίτες είναι αυτοί που καθορίζουν το αποτέλεσμα. Η κυβέρνηση αντιλαμβάνεσαι ότι πρέπει να πάρει συγκεκριμένα μέτρα. Έχει εργαλεία δουλειάς? Έχει. Έχει μέσα να μπορέσει να σταθμίσει, να προβλέψει? Έχει. Και όχι μόνο έχει. Θα πρέπει επιτέλους να αναδειχθεί και να καταδειχθεί ότι η χώρα μας αποτελεί καλό παράδειγμα σε επίπεδο αυτών των διαδικασιών και υπάρχουν μεγάλες χώρες, πιστέψτε με, με εξαιρετικά συστήματα προστασίας του πολίτη αλλά και υγειονομικά συστήματα, τα οποία αναζητούν τις καλές πρακτικές σε σχέση με εμάς. Και με πολύ χαρά, το εννοώ, θέλω να σας καλέσω μια μέρα στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη για να δείτε όλα αυτά τα οποία σας μεταφέρω στην πράξη. Να δείτε κάθε μέρα, νυχθημερών, πόσοι δουλεύουν, πώς παίρνουμε την πληροφορία, πώς συνεργαζόμαστε με την επιστημονική κοινότητα, πώς ενεργοποιούμε τα εργαλεία πληροφόρησης και επιχειρησιακής αξιοποίησης των ανθρώπων μας που έχουμε στις περιφέρειες και στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και πώς εν τέλει μέσα από τις τεχνικές συσκέψεις και από τους αλγορίθμους παίρνουμε τις αποφάσεις για την επόμενη μέρα, ταυτόχρονα όμως στεγανοποιώντας μέσω της ιχνηλάτησης κάθε κύκλο που υπάρχει. Είναι ανοιχτή και πολύ, αν θέλετε, φιλική πρόσκληση να βρεθείτε κοντά μας και να κάνετε ρεπορτάζ γι' αυτό. Για το δεύτερο ερώτημα που σας απίθυνα, κύριε Χαρδαλιά, σχετικά με αν συνενείτε ως πολιτική προστασία στο να αυξάνονται οι μαθητές ανατάξει, στο να μην βρίσκονται αίθουσες όπως ήταν έτοιμα και εκπροσώπων του Υπουργείου Υγείας και των επιστημόνων πολλών και του τέος Υπουργού Υγείας και την ίδια ώρα να λαμβάνονται περιοριστικά μέτρα.
ξέρετε ότι στην καθημερινότητα υπάρχει το ευκταίον και υπάρχει και αυτό το οποίο πραγματικά μπορεί να βγει. Νομίζω έχουν απαντήσει και το Υπουργείο Παιδείας και έχει απαντήσει και οι υπόλοιποι. Μακάρι να υπήρχαν κτίρια και μηχανισμοί και αίθουσες ως διαμαγείας που θα μπορούσαν να μετατρέψουν τα σχολικά μας κτίρια από 15 αιθουσών σε 30. Το αν μπορούμε αποσπασματικά σε κάποιες περιοχές να το αξιοποιήσουμε έχει γίνει ήδη νομίζω από το Υπουργείο Παιδείας. Σε κάθε περίπτωση η πολιτική προστασία είναι εκεί για να εξασφαλίσει και να βοηθήσει και την εκπαιδευτική κοινότητα, την τεράστια προσπάθεια που κάνουν οι εκπαιδευτικοί μας, οι γονείς, αλλά και τα ίδια μας τα παιδιά, μαζί με τους υγειονομικούς, για να μπορέσουν όλα να πάνε καλά. Βήμα-βήμα, το ξαναλέω, έχουμε μπροστά μας έναν ιό που είναι αχαρτογράφητα νερά για όλους μας. Έχουμε μια παγκόσμια απειλή. Και προσπαθούμε μέσα από συνεργασίες, συνεννοήσεις, μια ευρύτερη συνένεση απόψεων και θέσεων, μέσα από μια ζήμωση και διαβούλευση καθημερινή της επιστημονικής της κοινότητας πολιτικής προστασίας και των περιφερειακών και αυτοδιοικητικών μας, να μπορέσουμε να φέρουμε συγκεκριμένα αποτελέσματα.